Είναι πολύ μεγάλη χαρά που η ταινία φτάνει επιτέλους και στην Αυστραλία. Και είναι μεγάλη χαρά γιατί στην Αυστραλία, όπως ξέρουμε, υπάρχει πάρα πολύ μεγάλος ελληνικός πληθυσμός που με ενδιαφέρει πάρα πολύ να δει την ταινία. Αλλά και για προσωπικούς λόγους, γιατί και εγώ έχω πολλούς συγγενείς όπως σχεδόν όλοι μας εδώ πέρα στην Ελλάδα. Για την ακρίβεια, έχω παντρέψει και τον καλύτερο μου φίλο, τον παιδικό μου φίλο στη Μελβούρνη. Οπότε είχε πολύ πλάκα αυτό το γεγονός ότι ξέρεις, φτάνει επιτέλους η ταινία μου και εκεί και μπορούν να τη δουν και εκεί πέρα επίσημα πλέον. Είναι πολύ περίεργο που όπου πήραμε βραβείο, πήραμε δύο βραβεία, δεν πήραμε ένα. Οπότε ίσως δεν είναι τυχαίο, όπως λέει και το τραγούδι της ταινίας που λέγεται Nada es por suerte, που σημαίνει τίποτα δεν είναι τυχαίο. Σίγουρα. Οπότε σκέφτομαι την επόμενη ταινία να την ονομάσω 4. Ήταν πάρα πολύ δύσκολο να καταφέρουμε να κάνουμε αυτή την ταινία πρακτικά, γιατί είχαμε γυρίσματα και στην Αθήνα και στη Βαρκελόνη και ο προϋπολογισμός μας ήταν ανύπαρκτος. Πολύ σημαντικό, γιατί άμα έχεις λεφτά όλα γίνονται. Οπότε ήταν πάρα πολύ δύσκολο να οργανώσεις ένα γύρισμα σε δύο πόλεις, οι οποίες βρίσκονται αντιδιαμετρικά στη Μεσόγειο. Σαν επιπλέον δυσκολία, είχε πολύ πλάκα το γεγονός ότι λίγο πριν φύγουμε για να πάμε, είχαμε ξεκινήσει ήδη τα γυρίσματα στην Αθήνα και λίγο πριν φύγουμε για να πάμε στη Βαρκελόνη, εξεράγει το ηφαίστειο στην Ισλανδία, οπότε κλείσαν όλα τα αεροδρόμια, ακυρώθηκαν όλες τις πτήσεις και ήμασταν κάθε μέρα στις ειδήσεις για να δούμε αν άνοιξε το αεροδρόμιο. Ήμασταν στο γύρισμα και ήταν ένας ο οποίος ήταν συνέχεια στο ίντερνετ και κοίταγε αν έχουν ανοίξει τα αεροδρόμια. Παραδόξως, τα αεροδρόμια άνοιξαν μία μέρα πριν φύγουμε. Φύγαμε, πήγαμε στη Βαρκελόνη, τα καταφέραμε, κάναμε το γύρισμά μας και μετά ξανά κλείσαν μία μέρα αφού γυρίσαμε. Το ταξίδι του ντος και της κάθε ταινίας μέσω των φεστιβάλ είναι πάρα πολύ ωραίο και είναι πάρα πολύ δημιουργικό και επικοδομητικό και σε φέρνει σε επαφή με πολύ κόσμο, οπότε είναι πολύ ωραίο που συμβαίνει αυτό το πράγμα και συμβαίνει ακριβώς όπως συνέβαινε και πριν από 10 και 20 και 30 χρόνια. Αυτό που έχει αλλάξει εντελώς στον κινηματογράφο πλέον είναι ο τρόπος χρηματοδότησης και διανομής των ταινιών. Ήδη βρίσκομαι στη διαδικασία της προπαραγωγής της νέας μου ταινίας που λέγεται Α, η οποία είναι μια ιστορία εμπνευσμένη από το μύθο της Αντιγόνης και η οποία θα ξεκινήσει και θα συνεχίσει με τελείως διαφορετικό τρόπο από ότι μια κανονική εντός εισαγωγικών ταινία. Δηλαδή θέλουμε να εμπλέξουμε όλο τον κόσμο, θέλουμε να εμπλέξουμε καταρχήν όλους τους Έλληνες και της Ελλάδας αλλά και του εξωτερικού, γιατί είναι κάτι το οποίο μας ενώνει ο κοινός μας πολιτισμός και μια ταινία η οποία βασίζεται σε ένα αρχαίο μύθο και η οποία μιλάει με τόσο επίκαιρο τρόπο για την κατάσταση την οποία βιώνουμε παγκοσμίως όλοι, αν μη τι άλλο ενδιαφέρει εμάς τους Έλληνες αλλά φυσικά ενδιαφέρει και ολόκληρο τον υπόλοιπο κόσμο. Αλλά επειδή ακριβώς πολλά ακούγονται για τους Έλληνες, για την Ελλάδα, για το τι είναι αυτοί οι τύποι, τι κάνουν, είναι μια καλή ευκαιρία, πιστεύω, να απαντήσουμε μέσω της τέχνης, να απαντήσουμε όλοι μαζί, να μην απαντήσουμε μόνο εμείς σαν δημιουργοί της ταινίας, αλλά να απαντήσουμε όλοι μαζί σαν μια πολύ μεγάλη ομάδα, η οποία βοήθησε με οποιονδήποτε τρόπο μπορούσε ο καθένας, είτε ήταν στη Μελβούρνη, είτε στο Σίδνεϊ, είτε στην Αδελαϊδα, είτε ήταν στο Ντέλαουερ, είτε ήταν στο Λος Άντζελες, το Παρίσι, δεν ξέρω, πείτε όσες πόλεις θέλετε. Εάν έχετε την περιέργεια να μάθετε περισσότερα πράγματα, να δείτε τον τρόπο με τον οποίο σκεφτόμαστε, τον τρόπο με τον οποίο θέλουμε να δράσουμε, να σας εμπλέξουμε, τον τρόπο με τον οποίο αυτή η ταινία μπορεί να γίνει και δική σας, μπορείτε να μπείτε στη σελίδα μας, η οποία θα ανανεώνεται και θα αναπτύσσεται και θα μεγαλώνει μαζί με το project, όπου εκεί θα υπάρχουν πάρα πολλές λεπτομέρειες που μπορούν να δουν όλοι και να καταλάβουν ακριβώς τι εννοούμε.